Αυτό το να με αφήνουν μόνο μου και να πρέπει να τρέχω να τα προλάβω όλα, πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή, φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και εγώ αύριο θα λείπω. Να ξέρεις. Λοιπόν, καλησπέρα. All About Harrison Air στο Λίμπερο 107,4. Και τι να κάνω, πάω σε διάλειμμα. 5,5 ώρα είναι, ρε φίλε. Ε? Ας το πάμε παρά 20 το break, να πω δύο πραγματάκια πρώτα. Μηνυματική επικοινωνία FM και ενώ και το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, 1,24 κοστίζει το μηνυματάκι. Το στέλνετε για να συζητήσουμε ό,τι εσείς γουστάρετε. Επειδή σας άργησα σήμερα, θα ανοίξω τις γραμμές μετά το break. Θα σας πάω κατευθείαν ή μάλλον πρώτα θα πάω σε Νίκο Παπαδόπουλο. Θα ακούσουμε από εκεί τι έχει να μας πει από τα 3-5 πηγάδια, από την Άουσα. Και μετά θα ανοίξουμε τις γραμμούλες, μετά τις 6 δηλαδή, θα ανοίξουμε τις γραμμούλες μια ωρίτσα να συζητήσουμε για τα μεταγραφικά. Και θέλω να μου πείτε μετά τις 6, με τις μεταγραφές που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή, τι άλλο θεωρείτε εσείς και πιστεύετε ότι πρέπει να πάρει η ομάδα για να ενισχυθεί και να είναι έτσι όπως πρέπει να είναι τη νέα σεζόν. Θα σας κάνω και ένα briefing έτσι να έχετε, αλλά θέλω να μου πείτε σε ποιες άλλες θέσεις θεωρείτε ότι πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα. Ακούσουμε τον Νίκο πρώτα από τα 3-5 πηγάδια, από την Νάουσα, και αμέσως μετά θα ανοίξουμε τις γραμμούλες για να τα πούμε παρεούλα για τον ποδοσφαιρικό Άρη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Θες να τα βάλεις όλα τώρα για να ξεκινήσω μετά να τα πάρω σερί. Ε, πόσο είναι, μικρό είναι το διαλυματάκι μας. 5 λεπτό, ωραία. Ρίξε το break και θα, για να πούμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Εδώ είμαστε. Ο φίλος 741, ρε Χρήσανθε, εκείνος ο Μπαράλες με πόσα πήγε στη Λαμία? Μήπως εμάς ζήταγε υπερβολικά λεφτά? Το πιο ακριβό συμβόλαιο θα το δώσει στο Φόρλες ή στο Δεκάρι? Ε, το Δεκάρι κατά κάποιο τρόπο είναι ο Κολάσο, ρε παιδιά. Οκ, okay, παίζει και 8, αλλά το Δεκάρι κατά κάποιο τρόπο είναι, το... είναι ο Κολάσο. Ε, ο Μπαράλες δεν κόπηκε για τα λεφτά. Ο Μπαράλες κόπηκε λόγω της καταστάσης στην οποία βρίσκονταν πέρσι έχοντας να παίξει κάνα χρόνο. Αυτός ήταν ο λόγος που κόπηκε. Τώρα αν στη Λαμία τον δούμε τίποτα και είναι πιο αδυνατισμένος από ότι εγώ από μένα, υπερβολή, από τον Καβαδία, τώρα θα το δούμε στην πράξη. Λοιπόν, Νίκος Παπαδόπουλος, τι κάνετε κύριε μου? Καλησπέρα. Είσαι καλά? Καλησπέρα. Λίγο πιο δυνατά, Βασίλη. Έλα. Τι έλαβε, τι έλαβε τα γάρι. Τι έλαβε τα γάρι. Έλα. Έλα. Μας έχει επηρεάσει ο καθαρός αέρας. Ενώ πριν δεν τα έλεγες αυτά. Όχι. Όταν είμαι στο καυσαέριο λειτουργώ καλύτερα. Α, εντάξει, ωραία. Τι γίνεται? Να σου πω, εδώ στη Θεσσαλονίκη τρέχουν οι παίκτες γύρω γύρω. Λοιπόν, άμα θες μας ενημερώνεις κιόλας. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Τι, το από το τι έγινε το πρωί. Μονότερμα εγώ. Μονότερμα εγώ. Μονότερμα εσύ. Μονότερμα εγώ. Εντάξει, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτά τα οποία έχουμε δει τις προηγούμενες μέρες στην προπόνηση. Πολύ τρέξιμο, πολύ δουλειά τους ποδοσφαιριστές για περίπου 2 ώρες, με κάποιες αερόβιες και ισομετρικές ασκήσεις, όπως συνηθίζει να κάνει ο Τέλμοντ Άντρες πριν τις περισσότερες προπονήσεις. Κάποια έτσι μικρά παιχνιδάκια, κυκλοφορία μπάλας, υποπίεση σε μικρό χώρο και ένα διπλό στο μισό γήπεδο, 11 εναντίον 11, από τους ποδοσφαιριστές για περίπου 20-25 λεπτά, με την ομάδα των Κίτρινων να επικρατεί 4-0, και το Σόζα που ήταν στους μπλε να είναι τρελαμένος μετά και να φέρει για το γήπεδο τρελαμένος και όλος ο Πορτογάλος. Του ξέφυγαν και κάποια γαλλικά την ώρα της προπόνησης. Πορτογαλικά? Γαλλικά. Γαλλικά, ελληνικά. Από πινελίκια, εντάξει. Αλλά τα γκολ για την ιστορία τώρα, εντάξει, τώρα προπόνηση είναι, αλλά για να τα αναφέρουμε, 2 Διαμαντόπουλος πέτυχε, ένα ο Μιλούνοβιτς και ένα ο Πακουτσής. Ο Μιλούνοβιτς, ο οποίος, εντάξει, δεν μπορούμε να κρίνουμε για την ώρα κάποιον ακόμα και να έχουμε μια καλή άποψη, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε στο Σέρβο είναι ότι είναι αρκετά ορεξάτος. Στις προπονήσεις μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω τώρα αν όντως αυτή είναι η χρονιά του, δεν ξέρω τι θα γίνει, αν θα φύγει.
Πάντως, όπως και όλοι το έχει πάρει ζεστά, ίσως και λίγο παραπάνω. Αλλά ο Ερέρα θα τον δει και τις επόμενες μέρες και αναλόγως θα κρίνει και θα πάρει τις αποφάσεις του για τον Σέρβο μεσοεπιθετικό. Ξεχωρίζει σίγουρα για αυτό το πράγμα. Εντάξει, δύσκολα μπορείς να πεις ότι ξεχωρίζει κάποιος άλλος γενικότερα και θα ήταν νομίζω και επιπόλαιο να μπούμε και σε αυτή τη διαδικασία. Περισσότερο σε άλλα ζητήματα μπορούμε να ξεχωρίσουμε παίχτες, όπως ας πούμε τη διάθεση του Μιλούνοβιτς ή για παράδειγμα την παρουσία του τον Σόουζα και Δελιζήσι. Δεν αναφέρομαι στο αγωνιστικό, αναφέρομαι στην ηγετική παρουσία που έχουν, ειδικά στο δίτερμα όταν γίνεται ο καθένας με τις ομάδες τους, γιατί αυτοί δεν είναι πάντα αντιπαλοί και οι φωνές τους ξεχωρίζουν στα 50 μέτρα εδώ πέρα στο 35-30. Φωνάζουν συνεχώς, δίνουν οδηγίες, μάλιστα σε χθεσινή προπόνηση ο Δελιζής πήρε και λίγο μονότερμα τον νεαρό τον Καλίδη, επειδή τον είχε δίπλα του στην άμυνα, αλλά εντάξει, όχι με κακό τρόπο φυσικά, αλλά περισσότερο ο μικρός είναι στόπερ. Είναι δεξιός μπακ, αλλά ο Ερέρα τον είχε μαζί με τον Δελιζή θες. Είναι δεξιός μπακ. Οι άλλοι πιτσιρικάδες τι είναι? Ο Μπακαλιάνης είναι στόπερ, ο Μπακουτσής είναι χαφ και ο Μπουλγκορίδης είναι πλάγιος επιθετικός. Μάλιστα. Άρα θεωρητικά ο Καλίδης πόσο χρόνο είναι? 18 άρες. 18. Άρα θεωρητικά έχεις και κάποια παιδιά, 3-4 παιδιά, τα οποία θεωρητικά πάντα μπορούν να αποτελέσουν τον τρίτο-τέταρτο ποδοσφαιριστή στη θέση, την εκάστοτε θέση. Κοίτα, να σου πω κάτι, έτσι κι αλλιώς θα χρειαστεί σίγουρα 2-3 ποδοσφαιριστές το χρόνο για το κύπελο. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Το γεγονός ότι στον Ερέρα αρέσουν οι νεαροί ποδοσφαιριστές και το αρέσει να δουλεύει με νεαρούς ποδοσφαιριστές αφήνει και ένα ανοιχτό παράθυρο για να δούμε αν όχι όλα αυτά τα παιδιά, ίσως κάποια παιδιά στο ρόστερ της ομάδας στη νέα σεζόν. Ναι. Νομίζω ότι θα φανεί από το ποιους θα πάρει και αν θα πάρει βασικά και αν πάρει ποιους θα πάρει στην Ολλανδία. Mm-hmm. Για το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Μάλιστα. Αλλά μου λες ότι τον Καλίδη τον χρησιμοποιεί ως στόπερ μέχρι τώρα. Όχι, έτυχε να τον βάλει χθες. Α, μόνο στο παιχνίδι. Εκεί πέρα, ναι. Εντάξει, το παιδί δεξιός μπακ είναι. Έτσι τον μάθαμε και στην 19. Είναι ψηλός. Όχι πάρα πολύ. Κοντά στο 1,80 περίπου. 1,80 ρε φίλε, για μπακ δεξί είναι ψηλός. Για μπακ δεξί είναι καλά, για στόπερ δεν είναι καλά. Για στόπερ είναι σαν το Σόουζα δηλαδή. Σόζα είναι 84. Οι τέσσερις πόντοι μετράνε. Α, βάλουμε πάτους, δεν φίλε μου. Η θέση στην οποία το χρησιμοποίησε φέτος ο Πασχάλη πέρυσι βασικά το Πασχάλη με 19 και το χρησιμοποιεί είναι το δεξιό πιστοφύλακα. Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Αυτός είναι που έβαλε τον γκολ στον τελικό νομίζω. Στον τελικό, ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Άρα είναι ένα από τα 4-5 παιδιά που τέλος πάντων περνάνε από το μικροσκόπιο του Ερέρα για να δούμε αν θα. Θα λέγαμε ότι τους έχει και λίγο πιο κοντά σε σχέση με τους υπόλοιπους του Ερέρα. Με κάθε ευκαιρία προπονητής του Άρη έχει κάποιες ιδιωτικές συζητήσεις είτε εντός εκτός γηπέδων με ορισμένους ποδοσφαιριστές. Έχει ξεκινήσει αυτό έτσι δειλά-δειλά από την μέρα που βρίσκεται εδώ πέρα πάνω. Με τους μικρούς όμως το κάνει λίγο περισσότερο γιατί αν εξαιρείς τον Μπουλγκουρίδη για τους υπόλοιπους είναι και η πρώτη σε επαφή με την πρώτη ομάδα. Είναι και λίγο ψαρωμένοι, είναι και λίγο αγχωμένοι. Και προσπαθεί και ο Ερέρα λίγο να τους ηρεμήσει, να τους εξηγήσει τι ακριβώς θέλει σε αυτό το πλαίσιο. Και το βλέπεις δηλαδή καμιά φορά στη διάρκεια των προπονήσεων, δεν τη σταματάει, σπάνια θα το δεις να τη σταματάει, κυρίως όταν κάνουν ασκήσεις οι παίχτες και όχι δίτερμα, βλέπεις ότι θα παναφιάσουμε χθες, θυμάμαι που μιλούσε στον Μπακαλιάνη για λίγη ώρα. Άλλη φορά θα παναφιάσει τον Καλίδη. Λειτουργεί και με αυτόν τον τρόπο, γιατί ξέρετε αυτά τα παιδιά ήρθαν και λίγο τρακαρισμένα. Γιατί ξαφνικά ενώ δεν και εμείς πιαστήκαμε τις προεκπλήξεις ότι η ομάδα θα ανέβει την Τετάρτη, ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνό τους, εκεί που τότε περιμένα και τους είπανε ελάτε αύριο σε συγκέντρωση την πρώτη και το απόγευμα φεύγετε στα 3-5 πηγάρια με την πρώτη ομάδα. Εντάξει. Είναι και λίγο κεραμίδα. Ευχάριστη, αλλά είναι λίγο κεραμίδα. Για τους συγκεκριμένους. Μάλιστα. Τι μου είπες για τον Μιλούνοβιτς, ότι τον βλέπετε λίγο διαφορετικό, βέβαια αρκετοί έχοντας την εικόνα των 2 ετών στον Άρη μπορεί να δυσανασχετούν τώρα, αλλά εμείς πρέπει να μεταφέρουμε αυτό ακριβώς που συμβαίνει. Εμείς αναφέρουμε αυτό το οποίο βλέπουμε αυτές τις μέρες, έτσι.
Δεν είναι ότι κάνουμε αβάντα στο Μιλούνοβιτς. Καταγράφουμε αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ότι ο Σέρβος φαίνεται τουλάχιστον αυτές τις πρώτες μέρες εδώ πέρα το έχει πάρει ζεστά. Τώρα το αν θα συνεχίσει έτσι είναι άλλο ζήτημα. Μπορεί να μην το κάνει. Και παίζει ρόλο πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις και ποιους έχεις απέναντί σου. Άλλο τώρα να παίζεις την προπόνηση, γιατί πρόσεξε με το Μιλούνοβιτς, είναι και η λεπτομέρεια εξής, ότι και στις προπονήσεις γενικότερα, ας πούμε και πέρυσι, τα πήγαινα καλά. Σε επίσημο παιχνίδι ήταν το πρόβλημα για το Σέρβο. Η Κροάτη, όπως το λέει ο Γιώργος Κολτίδας, και έχει καθιερωθεί πλέον. Λοιπόν, το ζήτημα με τον Μιλούνοβιτς είναι και μέσα στα επίσημα παιχνίδια και τον θες. Γιατί και στις προπονήσεις και πέρυσι και πρόπερσι τον έχεις δει, ήταν διαφορετικός. Εντάξει, απλά και οι συνάδελφοι που έχουν παρακολουθεί, ας πούμε, την περσινή προετοιμασία και συζητάμε κτλ. Είναι αυτό το πράγμα, ότι δεν ήταν πέρυσι έτσι. Φέτος παρουσιάζει κάτι διαφορετικό. Φαίνεται ότι έχει πάρει πιο ζεστά. Αλλά το θέμα για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή είναι, αν μείνει τελικά, γιατί δεν το ξέρουμε αυτό 100%, θα παρουσιάσει αυτή την εικόνα και μέσα στο γήπεδο. Γιατί υπάρχει και η άποψη, το έχουμε συζητήσει και εμείς, για τον Μιλούνοβιτς, ότι είναι ένας παίχτης που ταιριάζει περισσότερο στη Super League από ό,τι στη Football League. Ναι. Είναι τέτοια τα χαρακτηριστικά του, είναι έτσι ο τρόπος του παιχνιδιού του. Εντάξει. Αλήθεια είναι αυτό, όσο παράδοξο και αν ακούγεται μερικές φορές ότι στη δυσκολότερη κατηγορία μπορεί να είναι καλύτερος, είναι και η έννοια, ποια είναι η δυσκολία για, για τον καθένα. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο το οποίο αν δοκιμάζει συστήματα, παίκτες, κάτι ιδιαίτερο που πρέπει να σημειώσουμε. Πώς πάει ο Ντιγκινί και ο Νασλίδης που είναι τα αποκτήματα τα νέα. Ο Ντιγκινί θα προφυλαχθεί και σήμερα. Αύριο θα γίνει μια επανεκτίμηση της καταστασής του. Εντάξει, τώρα βέβαια θα δούμε. Επειδή τώρα βγαίνουν σιγά σιγά οι παίχτες για να ετοιμαστούν για την προπόνηση από ό,τι βλέπω. Δεν νομίζω να είναι το σημερινό πρόγραμμα. Θυμίζω είχε κάποιες ενοχλήσεις στον προσαγωγό και ακολουθεί πρόγραμμα που φόρτισε από χθες ο Γάλλος. Ο Νασλίδης, σε αυτός ο Ρεξάτος, πρώτον απ' όλο στον Νασλίδη αυτό το οποίο ξεχωρίζει είναι το χαίρεται και το απολαμβάνει. Το όλο αυτό το νέο περιβάλλον για αυτόν, κάτι το οποίο ήθελε πολύ. Μάλιστα, φίλοι του Άρη, θα διαβάσω και μια συνέντευξή του αύριο, στην οποία λέει είναι αλήθεια πολλά και ενδιαφέροντα ο 30χρονος επιθετικός. Ακόμα όμως νομίζω ότι υστερεί ίσως λίγο στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Έτσι τουλάχιστον το βλέπω εγώ. Καλά, συγγνώμη, ποιος είναι έτοιμος δηλαδή σήμερα? Όχι, υπάρχουν κάποιοι που πηγαίνουν πολύ. Κοίτα, κάποιοι κάνουν και ατομικό. Εντάξει, και ο Νασλίδης έκανε ατομικό. Αλλά φαίνεται ότι ακόμα θέλει λίγο χρόνο. Mm-hmm. Μάλιστα. Και πάντως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το βλέπεις δηλαδή και στο δίτερμα και πρωτοβουλίες θα πάρει και θα καθοδηγήσει και τους υπόλοιπους κάποιες φορές. Αλλά ξαναλέω ότι φαίνεται σαν να θέλει, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, σαν να θέλει λίγο χρόνο ακόμα. Mm-hmm. Για να δεις κάτι περισσότερο από αυτόν. Ο Ντιγκινί είναι αθόρυβος στις προπονήσεις που το βλέπαμε μέχρι προχθές. Τον είδαμε τον Ερέρα να το χρησιμοποιεί και στα πλάγια και στην κορυφή της επίθεσης. Νομίζω για τα πλάγια προορίζεται, έτσι όπως θα παίξει ο Ερέρα και έτσι που με το 4-3-3 να είναι ένα πολύ πιθανό σύστημα που θα χρησιμοποιήσει, τον προορίζει για τα άκρα μαζί με τον Ματέο Γκαρσία. Ναι, γιατί ο Κολάσο, με δεδομένο ότι είναι αριστεροπόδαρος. Ο Κολάσο θα παίξει αριστερά, ο Ματίγια θα παίξει στα δεξιά, θα είναι οι δύο εσωτερικοί πλαϊνοί. Και ψάχνει ο Άρης τώρα ένα παίχτη, ένα κεντρικό χαφ. Πόσο ζε, για το 4-3-3. Μισό λεπτό ρε φίλε, κάτσε, πώς θα είπες τώρα έτσι. Για ξαναβάλτε έτσι όπως θα είπες, πολλούς έβαλες. Η εσωτερική πλαϊνή μέσα. Ποιοι είναι οι εσωτερικοί πλαϊνοί? Εσωτερικά θα παίζουν, ρε φίλε. Η εσωτερική πλαϊνή και η εξωτερική πλαϊνή ποια είναι? Πού? Πόσους παίκτες θα έχεις? Κάτσε, ρε φίλε. Αν να. Πάμε με δεδομένο ότι θα παίξει 4-3-3. Μπράβο. Κάνε μια ενδεκάδα. Λοιπόν, να κάνω μια ενδεκάδα με αυτούς που έχουμε τώρα. Ναι, ναι. Και με αυτούς που έχουμε πάρει. Ναι. Λοιπόν, ο Κουέστα στο ναι. τέρμα. Ναι. Ο Τζανακάκης δεξιά. Ναι. Ο Μενέντες αριστερά. Ναι. Ο Σόζα με το Δηληζής θα είναι τα δύο στόπερ. Πέντε. Πέντε, ωραία. Λοιπόν, 4-3-3. Ναι. Πρόσεξε, οι τρεις που παίζουν στο κέντρο, mm. οι ακριανοί, αριστερά και διακριά, mm. δεν θα παίζουν πάνω στη γραμμή. Mm. Θα παίζουν προς τα μέσα. Mm. Κατάλαβες. 4-3-3 είπες. Ναι, 4-3-3. Πάμε. Ωραία, σου είπα. Κολλάς αριστερά, Ματίγια δεξιά και ψάχνει να έρθει ένα κεντρικό χάφ.
Και μπροστά από τον Κολάς θέλετε να πεις θα παίζει ο Ματέο Γκαρσία. Μπροστά, στο 4-3-3 θα παίζει πιο έξω. Ναι, μπροστά. Εντάξει, εγώ σου... Άρα μου λες ότι στην πλευρά ναι. θα είναι τρεις. Τρεις, όχι δύο. Δεν θα είναι back extreme. Θα είναι back μέσος extreme. Θα είναι back extreme. Αφού μου βάλεις τον Κολάσο ρε φίλε. Το Κολάσο θα παίζει πιο μέσα ρε Χρήσα. Άντε πιο μέσα. Στην άκρη δεν μου είπες. Όχι κύριε Χρήσα, σου είπα εσωτερικός θα είναι. Εσωτερικός. Ναι, όπως και Ματίγια θα είναι εσωτερικός. Δεν είναι παίχτης γραμμής. Δεν είναι στον ασβέστη που λέγατε στις παλιά. Άρα δεν θα έχω δεκάρι. Όχι. Θα έχεις τον Κολάσο να λειτουργεί ως δεκάρι από τη στιγμή που θα παίζει εσωτερικός μέσος. Γιατί μπερδεύουμε τον κόσμο. Μα εγώ σου λέω τώρα τι λένε... Ο Κολάσο θα είναι δεκάρι. Ο άλλος θα είναι οκτάρι. Και ο τρίτος θα είναι αμυντικό χαφ κλασικό. Είναι κόψε ράψε. Ναι. Αυτό σου εξηγώ. Πάλι. Άρα ο Κολάσο θα είναι δεκάρι. Δεν θα παίζει στον άξονα πάνω. Δεν θα συγκλίνει. Ποιος θα βγάζει πάσες στο φορ δηλαδή από τον άξονα, κανένας. Εσωτερικός. Εσωτερικός. Ναι. Τον έμαθα τώρα το εσωτερικός και το λες. Ποιος θα βγάζει πάσα ρε φίλε στο center four. Βγαίνω κόντρα επίθεση από το κέντρο. Και ο Ματίγια. Ποιος. Ποιος Ματίγια βρε θα βγάζει πάσα ο Ματίγια. Ο Ματίγια είναι οχτάρι. Αυτός ο Ματίγια δηλαδή θα το βγάζει. Οχτάρι δεν βγάζει μπαλιές. Άρα το οχτάρι και το δεκάρι, αυτό σου λέω. Αυτό, ναι, αυτοί οι δύο. Άρα δεκάρι θα παίζει. Τι εσωτερικός και εξωτερικός τώρα, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Εξτρέμο, άρα θα παίζει την ίδια πλευρά, λες εσύ, με τον Ματέο Γκαρσία. Α, το λες. Ο Γκαρσία θα παίζει πιο έξω, βέβαια. Στην ίδια πλευρά όμως. Ναι, αριστερά θα παίζει. Αριστερά, θα και οι δύο παίκτες θα παίξουν από εκεί. Εγώ λέω δεν μπορεί να παίξει έτσι. Κοίτα, εγώ, για μένα και λέω ότι ο Κολάσο αρέσει, θα παίζει στο κέντρο. Ναι, πρόσεξε, επειδή μου αρέσει εμένα, ας πούμε, και είναι και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο το βλέπεις πολύ να γίνεται αυτό, να παίζει ο παίχτης με το ανάποδο πόδι. Δηλαδή, να είναι ο Γκαρσία στα δεξιά, να είναι ο Ντιγκινή στα αριστερά. Μόνο αν μπορεί να συγκλίνει. Εντάξει. Ο Ντιγκινή δεν μπορεί. Εντάξει, τον έχουμε δει να το κάνει. Εντάξει. Τον έχουμε δει να το κάνει. Εγώ λέω ότι ο Ματέο θα παίζει αριστερά και ο Ντιγκινή δεξιά. Κοίτα, τώρα κάνουμε θεωρητικές κουβέντες με βάση τα όσα έχουμε δει στις προπονήσεις και με βάση τις κινήσεις που έχουν γίνει, αλλά νομίζω ότι θα είναι προτιμότερο να δούμε εφόσον έρθουν και αυτοί οι παίχτες εδώ πάνω και ένα δίτερμα από τον Ερέρα, πώς το σκέφτεται. Ναι. Μάλιστα. Ας τους βλέπω τώρα μαζέθηκαν κιόλας στο κέντρο του γηπέδου. Θα ξεκινήσω που να είναι η προπόνηση. Πιο πολύ μπάλα βέβαια θα έχει τώρα το απόγευμα. Και όχι τόσο άλλες ασκήσεις. Τώρα όσον αφορά τους παίχτες που ήρθαν χθες, δεν θα έρθουν σήμερα. Ναι. Στα 35 πηγάδια. Πέρασαν από εξετάσεις. Έχουμε ενημέρωση για τις εξετάσεις. Τουλάχιστον αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι πρέπει λίγο να δει και ο γιατρός του Άρη τις εξετάσεις. Και εφόσον ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία, τότε θα λογικά αύριο θα βρεθούν οι κίτρες στα 35 πηγάδια για να σωματωθούν και στην προετοιμασία της ομάδας. Μάλιστα. Κάποια νεότερη ενημέρωση δεν δηλαδή υπάρχει, έχουμε κάποιο πρόβλημα με κάποιον και πρέπει να το δει ο γιατρός ή... Καλά, ρε χρήσα, δεν πειράξει. Εννοείται ότι είτε έχεις φόβο είτε δεν έχεις διακάψει, πρέπει να δει πάντα ο γιατρός για τους εξετάσεις. Ναι. Εντάξει, για να είσαι σίγουρος. Μάλιστα. Τι παίρνεις και αν δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Εντάξει. Ειδικά για έναν, ας πούμε, παίχτη όπως ο Ματίγια που ιατρικά έχει ένα, να το πω εισαγωγικά, βεβαρημένο παρελθόν, πρέπει να δεις εξετάσεις του. Ναι. Εντάξει. Άμα έχει πρόβλημα οποιοδήποτε, τότε πολύ απλά δεν θα υπογράψει. Γι' αυτό γίνονται και οι ιατρικές εξετάσεις. Ναι. Δεν υπονοούμε ότι κάποιος έχει πρόβλημα τώρα. Ναι. Δεν μπορεί να πει ότι έχει πρόβλημα, δεν υπογράφει. Ναι. Δεν υπονοούμε κάτι τέτοιο προς Θεού. Για το τυπικό να δει ο γιατρός εξετάσεις και μετά οι παίκτες θα έχουν κανονικά στο τραπέζι. Δηλαδή, τη μια μέρα πριν, τη μια μέρα μετά. Καλά, ναι. Το θέμα είναι ότι βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη αυτή. Γι' αυτό γίνονται οι εξετάσεις. Και αυτό γίνονται οι εξετάσεις. Είναι δηλαδή διαδικασίες και αυτές που πρέπει να ακολουθηθούν. Έτσι γίνεται πάντα. Έτσι.
Ωραία. Και περιμένω πλέον να δούμε πώς μεταγραφές θα κάνει ακόμα ο Άρης. Οι δικές μου πληροφορίες κάνουν λόγο για 4 σίγουρες. Πρωτοκλασάτες. Τι? Πρωτοκλασάτες λες. Ενδεκαδάτες. Εννοώ για ενδεκαδάτες, ναι. Ναι. Ένα στόπερ, έναν κεντρικό χαφ, ένα φορ και ένα δεξιμπάκ. Αυτή τη στιγμή ποιος είναι, ο Ματίγια είναι οκτάρι. Ναι. Οκταρό εξάρι. Σκέψου τρεις παίχτες στο κέντρο αυτή τη στιγμή, ωραία. Ναι. Ναι, ένας θα είναι αριστερά, ένας δεξιά και ένας στο κέντρο. Ναι. Ο Κολάς θα είναι στα αριστερά, Ματίγια σε δεξιά, ψάχνει στο κεντρικό τώρα. Εκεί ο Άρης, αυτό το λέω, αφού ψάχνει στο κεντρικό ψάχνει, σημαίνει ότι κάποιος από τους Μουμίνιν Τζόγλου θα αποχωρήσει. Πιθανό. Μπορεί και ίδιο. Μπορεί και κανένας. Το κανένας όμως το βλέπω δύσκολα. Άμα λες ότι ψάχνεις βασικό παίχτη. Ναι. Θέλει ο Άρης ένα παίχτη εκεί πέρα με ένα ψηλό ποδοσφαιριστή, με δύναμη, με τέτοια χαρακτηριστικά. Δηλαδή που να... Γιατί με τον Κολάσο και τον Ματίγια εκεί πέρα υστερούσε στο ψηλό παιχνίδι. Ναι. Θες και έναν παίχτη με τέτοια προσταντή. Εντάξει, μπορεί να μην πάρει κιόλας και να μείνει με αυτούς τους δύο και να έχει, ας πούμε, το μουμίν βασικό. Δεν το αποκλείω κι αυτό. Εγώ το αποκλείω. Εντάξει, ναι. Εγώ δεν θα πάρει 100%. Και εμένα φαντάζει δύσκολο. Εγώ σου λέω, αυτό το οποίο ξέρω εγώ είναι ότι πάει για αυτές τις τέσσερις κινήσεις σίγουρα. Να βάλει και αυτές τις τέσσερις. Οι άλλες ποιες είναι, στόπερ. Στόπερ. Αμυντικό χαφ. Ναι. Φόρ και δεξί μπακ. Δεξί μπακ. Ναι. Τι δεξί μπακ, ρε φίλε. Τζανακάκης. Μπούρμπος. Ναι. Θα πάρεις κι άλλον. Θα φανεί. Τι θα φανεί. Είναι πιθανό. Εγώ λέω η μόνη περίπτωση να πάρεις άλλον είναι να μην ενεργοποιείς την προφορική συμφωνία με τον Μπούρμπο. Λέω μπορεί εγώ. Να κρατήσει, μπορεί να κρατήσεις αυτούς δύο και να πάρεις κι έναν ακόμα. Λέω τι εγώ. Να τους κάνεις, ρε φίλε, τρεις. Ο Μπούρμπος ρε φίλε. Τι. Τι το κρατάς τότε. Αν τελικά ολοκληρωθεί η προφορική συμφωνία, ναι. Θα έχει έναν άλλο ρόλο, να το πούμε έτσι. Τι ρόλο θα έχει, φίλε. Ο Σέμπειρος, ως ένας άνθρωπος που ξέρει τα αποδυτήρια, παίζει και αυτό το ρόλο του. Εντάξει. Έχουμε, πήραμε τη μάνατζερ, να ξέρεις. Κολτσίδες. Εγώ τα κούβερε σε αυτά τα πράγματα. Εγώ θέλω ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή. Αν κρίνει ο προπονητής και η διοίκηση και ο αθλητικός διευθυντής ότι είναι απαραίτητος ο Χρήστος Μπούρμπος ως ποδοσφαιριστής, καλώς να του ανανεώσουν το συμβόλαιο. Αν κρίνουν για ότι να γιατί υπάρχει προφορική συμφωνία, ναι, για να και αυτά περί αποδυτηρίων επίσης, αν είναι φίλος μας ή όχι ο Μπούρμπος ή οτιδήποτε άλλο, θα σου πω το εξής. Ναι. Ο Μπούρμπος είχε έναν πάρα πολύ καλό ρόλο και όντως είναι ένα παιδί το οποίο τύχανε μεγάλου σεβασμού πέρσι και πρόπερσι στα αποδυτήρια του Άρη. Και την χάνει γενικά, γιατί είναι και ένα πάρα πολύ καλό παιδί ο Χρήστος, και την χάνει γενικότερου σεβασμού στους Έλληνες ποδοσφαιριστές με το ρόλο του και, και το χαρακτήρα του όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζεται, ναι, όχι στον Άρη, σε όλες τις ομάδες. Αλλά να λέμε ότι θα κρατήσω τον Μπούρμπο παίκτη, γιατί θα έχει σεβασμό στα αποδυτήρια, τα οποία αποδυτήρια του Άρη φέτος θα είναι 15 Ισπανοί και Αργεντίνοι. Είναι αβαντουά στον Μπούρμπο. Να μιλάμε την πραγματικότητα, να λέμε. Αυτά δεν είναι. Ναι. Αγωνιστικά για να είμαστε σωστοί, ναι, και, να μιλάμε, ναι, και να μιλάμε σωστά, ναι, δεν μπορεί να αποτελέσει βασική επιλογή ο Μπούρμπος. Εναλλακτική. Στον Άρη που θέλει. Εναλλακτική. Και δεύτερη πάλι δύσκολα. Και να σου πω. Γιατί υπάρχει όμως η προφορική σχολή. Όχι, ρε φίλε, άμα θέλω τρίτο παίχτη, βάλε τον Γκαλίδη. Βάλε τον Κλιγκόπουλο. Ωραία, να κλειστεί. Άμα είναι να έχω τρίτη λύση των 35 όμως χρονών, όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχει όμως μια προφορική συμφωνία που έχει κάνει ο Άρης. Ναι. Για ποιο λόγο. Γι' αυτό σου λέω δεν θα πάρει δεξιμπακ. Εντάξει. Γι' αυτό σου το λέω. Μπορεί. Γιατί αν πάρει δεξιμπακ, ναι, τότε δύσκολα θα γίνει η προφορική συμφωνία ή θα την κάνει στη μη Σένεκεν. Ναι, ναι, να λέμε όμως, να σου πω κάτι, να λέμε και στον, ναι, κόσμο τι ακριβώς γίνεται είναι με την κάθε συμφωνία. Το παίρνω για να το τιμήσω. Πρόσφερε, ναι, δύο χρόνια αυτό και θέλω να κλείσει, ναι, την καρδιά στον Άρη. Άλλο αυτό. Άλλο να λες όμως ότι έρχεται για να παίξει αυτός. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο.
Για την ώρα πάντως ο Άρης δεν έχει πει τίποτα. Όλα αυτά είναι, τα λέμε εμείς. Καλά, είναι κουβέντα κάνουμε. Για, ναι, εντάξει. Κουβέντα κάνουμε και είναι ωραίο το ότι. Εγώ πάντως ξέρω ότι μέχρι προχθές που είχα, όχι προχθές, να είμαι την Πέμπτη που είχα την τελευταία ενημέρωση, αξιόπιστη, δεν θα έπαιρνε δεξιμπακ. Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι αυτές τις 3-4 μέρες. Και σίγουρα δεν θα πάρει αυτό το δεξιμπακ που κυκλοφόρησε σήμερα. Πώς τον είπαμε, ο Μάρι. Το Λεάνδρο Μάρι. Ναι, αυτόν δεν θα τον πάρει. 100%. Ναι. Αλλά το 100% να μην το λέω. Να μην το λέω το 100%, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Αλλά από ό,τι ξέρω δεν θα τον πάρει. Και οι πληροφόρηση που έχω ότι δεν θα πάρει δεξιμπακ. Αλλά επειδή ακούω και εσένα και άλλους συναδέλφους να λέτε για δεξιμπακ και εσείς είστε μέσα στο ρεπορτάζ γιατί είστε εκεί κοντά στην ομάδα, δεν θα το πάω κόντρα. Το καταθέτω όμως. Εγώ δεν σου είπα, πρόσεξε. Εγώ δεν σου είπα ότι θα πάρει σίγουρα. Εγώ σου λέω ότι ψάχνει. Μπορεί να μην βρει και να μην πάρει. Εγώ θέλω ό,τι κάνει, με δεδομένο ότι έχει πλέον ένα αθλητικό διευθυντή ικανότατο για μένα και φαίνεται και οι επαφές που έχει πόσο μπορούν να βοηθήσουν τον Άρη. Δύο τηλέφωνα έκανε και πήγες και συναντήθηκες με Μόντσι από Ρώμα και με Ουντινέζε. Έτσι. Κατευθείαν. Με δύο τηλέφωνα. Ναι. Ενώ κάτι παπατζίδες πουλούσαν τον παπά εδώ και ένα μήνα. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα λέω ότι ό,τι επιλογή γίνει και ό,τι συμβόλαιο υπογραφεί θα πρέπει να έχει και μια λογική και μια αιτιολογία. Και εμείς ως οι άνθρωποι οι οποίοι είμαστε ανάμεσα στην ομάδα και στον κόσμο, εμείς μεταφέρουμε δηλαδή την ενημέρωση, θα πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς προϋποθέτει η απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή και για ποιο λόγο γίνεται, για να το πούμε στον κόσμο. Για να ενημερώσουμε τον κόσμο, όχι για να κάνουμε τους έξυπνους, όχι για να το πούμε στους φίλους μας. Αν λοιπόν η ομάδα θέλει να πάρει δεξί μπακ, τότε θα πρέπει να μας πει τι είδους συμφωνία να έρθει με τον Μπούρμπο. Αν η ομάδα δεν πάρει δεξί μπακ και προορίζει τον Μπούρμπο για δεύτερο και ένα πιτσιρίκο για τρίτο, επίσης πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Ότι δεν θα πάει με τον Τζανακάκη βασικό. Αυτό λέω. Νομίζω θα ήταν άσχημο. Και λέω για τη συγκεκριμένη θέση, εννοείται ότι αυτό που λέω ισχύει για όλους εσάς. Γιατί λες Ματέο Γκαρσία και είπες πριν κάτι. Και σου λέω πάρα πολύ απλά. Αν κρατήσω λοιπόν τον Μιλούνοβιτς, έχω τον παίχτη από τα αριστερά να παίζει με δεξί πόδι. Αν τον κρατήσω. Αν δεν τον κρατήσω όμως, θα πάω με ένα εξτρέμ. Υπάρχει περίπτωση Μπαργκάν. Αυτό ήθελα να πω στην συνέχεια. Ότι το αν θα κάνει ο Άρης κάποια επιπλέον μεταγραφή μετά από αυτές τις 3-4 που έχει τώρα στον προγραμματισμό του, θα φανεί, θα εξαρτηθεί βασικά ότι θα φανεί και από το μέλλον κάποιων ποδοσφαιριστών. Δηλαδή αν ο Μιλούνοβιτς φύγει, λύσει το συμβόλαιό του, βρει μια χρυσή τομή, τότε ο Άρης θα κινηθεί και για έναν παίχτη στα φτερά. Ναι. Γιατί αφαιρείται μια επιλογή με την αποχώρηση του Μιλούνοβιτς. Την ενδεχόμενη αποχώρηση του Μιλούνοβιτς. Ή το αντίστοιχο με τον Μπαργκάν. Ή το αντίστοιχο, για να μην το περιορίσουμε σε αυτούς τους δύο, το αντίστοιχο με τον Βαλεριάν. Ο άλλος μου στέλνει εδώ, άλλος, ο Νύχτας, είναι φίλος μου, κολλητός μου είναι. Φίλος σου είναι, σε ψάχνει, μου λέει στο πολύχρονο να σε βρει. Θα παίξει λέει εξάρι ο Μπούρμπος. Αν παίζουμε με τον Μπούρμπο εξάρι, εντάξει, καλύτερα να παίξω εγώ. Αυτό δεν γίνεται. Φέλνει φίλος εδώ πέρα και μου λέει, εσωτερικός πλαϊνός σε 4-3-3 δεν υπάρχει. Προφανώς πάρθηκε για box-to-box κεντρικό χαβ. Δεν είναι ούτε κλασικός κόφτης, ούτε δεκάρι, ούτε παίκτης γραμμής. Είναι πιο κοντά σε μένα αυτός. Δεν ξέρω ποιος το έχει πει αυτό το εσωτερικός. Άμα το έχεις ακούσει από κανέναν άλλον ή δεν το λες. Αν το λέει κάποιος από τον Άρη. Αλλά εσωτερικός χαφ σε 4-3-3, γι' αυτό και εγώ είχα την ένσταση, δεν υπάρχει. Ναι, εσωτερικός χαφ, τότε σαγόλα τους. Δεν υπάρχει σε 4-3-3, να ξέρεις. Εσωτερικός χαφ, ας το πάμε έτσι. Γιατί το λες δεκάρι ρε φίλε να τελειώνουμε. Δεν θα είναι το δεκάρι. Εσύ εννοείς το δεκάρι στο 4-2-3-1. Το 4-2-3-1 είναι μια παραλλαγή του 4-3-3. Δεν θα είναι, γιατί αν ήταν έτσι θα λέγαμε 4-2-3-1. Όχι, δεν γίνεται. Γιατί το 1 είναι 3 γραμμές, γιατί 3 είναι οι γραμμές, δεν είναι 4 και το 1 είναι 4. Ναι. Άρα το 4-2-3-1 είναι 4-5-1. Άρα μια παραλλαγή του 4-3-3. Το 4-5-1 είναι η παραλλαγή του 4-3-3. Απλά στο 4-5-1 οι δύο παίκτες μένουν λίγο πιο πίσω και βοηθάνε, ενώ στο 4-3-3 είναι και οι δύο μπροστά. Στο ίδιο ύψος με το 4. Άρα είναι το ίδιο πράγμα. Άρα είναι το ίδιο πράγμα. Ποιος είναι ο ένας πίσω?
Ο κεντρικός. Ποιος κεντρικός, αφού είναι 4-5-1. Α, εγώ στο 4-3-3 άκουσα. Και στο 4-3-3 το ίδιο είναι. Αυτό σου λέω, ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Ανεβαίνουν οι δύο. Το ποδόσφαιρο είναι απλό. Το 4-5-1, το 4-3-3, όλα αυτά, το 4-2-3-1, όλα λένε το ίδιο πράγμα. Το 4-4-2 είναι άλλο. Το 3-5-2 είναι άλλο. Για να στο θέσω και με ένα παράδειγμα το οποίο είδαμε στην προπόνηση πριν λίγες μέρες που έκανε δίτερμα ωραία και χρησιμοποίησε το 4-3-3. Εντάξει, ήταν σε μια ομάδα, θυμάμαι, ο Μουμίν με τον Παυλίδη και έναν ακόμα στο χώρο του κέντρου. Ο Μουμίν έμενε πίσω, για να καταλάβεις, μπροστά από τα στόπερ και ανεβαίναν οι άλλοι δύο εσωτερικοί. Ναι. Ένας φίλος εδώ, ο Νίκος, μου στέλνει ένα γράφημα και μου λέει ότι ναι, θα είναι κάτι σαν left... ναι, σωστό και το τελευταίο και το ματίγια. Ο ένας θα είναι left και ο άλλος right. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι, είναι 4-3-3, υποσυνθήκη είναι αυτό 4-3-3, αλλά τέλος πάντων. 4-1-2-3, πώς να το πω. Ναι, έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι το καταλαβαίνει καλύτερα ο κόσμος, όπως το λες. Ναι, ναι, αυτό. Έτσι το καταλαβαίνει κάπως... καλύτερα. Έτσι το καταλαβαίνει καλύτερα. Ή 4-1-4-1. Ναι. Εδώ μου λέει κάποιος και ποιος ανακάλυψε τον εσωτερικό χαφ και σε παρέσυρε. Λοιπόν. Λοιπόν, από άλλο μέσο. Φίλοι μας όλοι. Εδώ ο φίλος μου, ο Ερνάν, μου την έχει στείλει ακριβώς την ενδεκάδα. Από πριν. Mm. Τελειώσαμε. Πολύ ωραία. Το καλό είναι ότι μιλάμε για ποδόσφαιρο, επιτέλους, τον Άρη. Ωραία, ρε φίλε, δεν είναι. Ωραία είναι, ωραία είναι. Ωραία είναι. Ωραία. Όταν ανέβω στην Ολλανδία θα σας διδάξω λίγο. Με ρόμβο, μου λέει, ο άλλος έπαιζε. Και ρόμβο μπορεί να παίξει. Mm. Δεν το αποκλείω. Θα τα δούμε. Μέχρι στιγμής αυτό το οποίο έχει δείξει μόνο εδώ πέρα στο 35η, στο Καρπενήσιο μέχρι να πω, δεν ξέρω γιατί, είναι το 4-3-3. Μάλιστα. Τώρα, σε επόμενες προχρονήσεις θα δούμε. Και το 4-3-3 θα πρέπει ο Μενέντεθ και ο Τζανακάκης να κάνουν παπάδες. Πες τον Πάκο. Το Μενέντεθ θα περιμένω να το δούμε και από κοντά. Ο Τζανακάκης πάντως είναι ένας παίκτης ο οποίος στα καλά του στοιχεία είναι η ταχύτητά του. Είναι τα ανεβοκατεβάσματα του. Στα κακά του. Είναι και μεθά. Στα κακά του. Στα κακά του είναι ότι καμιά φορά ξεχνά να γυρίσει. Το ξεχνάω να γυρίσω με τον Κισαμικό. Μπορεί να τρως ένα γκολ, να γίνεται 2-2 και μετά να κάνεις 3-2. Με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ όμως, το ξεχνάω να γυρίσω, σημαίνει εκεί τιμωρία. Εκεί είναι και ο ρόλος του μέσου που κάνει τη διαγώνια κάλυψη. Κάνει τη διαγώνια κάλυψη. Μάλιστα. Πολύ ωραία τα λες, να ξέρεις. Τι? Πολύ ωραία τα λες, να ξέρεις. Διαγώνια κάλυψη, μ' άρεσε αυτό. Ναι, υπάρχει. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Εντάξει, θέλει δουλειά. Θέλει πολύ δουλειά το 4-3-3 και θέλει πολύ δουλειά ειδικά όταν είναι όλοι οι παίκτες στην ενδεκάδα, οι 8 στους 11 και οι 9 στους 11 νέοι. Το είπαμε εξ αρχής ότι αυτό το επιθετικό ποδόσφαιρο και αυτή είναι η φιλοσοφία που θέλει να περάσει ο Ερέρα δεν είναι εύκολη και θέλει και χρόνο. Εντάξει, και το γεγονός ότι οι περισσότεροι παίχτες θα έρθουν τώρα μέσα σε επόμενες μέρες δεν βοηθάει και στην ομογένεια της ομάδας. Και για να προλάβω και κάποιος, και εσύ το ξέρεις καλύτερα αυτό, καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη τις πρώτες αγωνιστικές. Ναι, ο Άρης θέλει υπομονή φέτος. Πολύ υπομονή. Θέλει υπομονή φέτος. Δηλαδή ο Άρης, εγώ πιστεύω και διόρθωσε με εσύ, μπορεί να έχει διαφορετική γνώμη, ότι θα χρειαστεί ίσως και περίπου έναν μήνα παραπάνω αφού ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Για να εντρυφήσω να το βοηθήσει η φιλοσοφία του Ερέρα. Ας το πούμε και έτσι. Μάλιστα. Έγινε, Νίκ. Μάθαμε αν έχει αύριο απόγευμα προπόνηση. Θα σε ενημερώσω, φίλε. Πότε, ρε φίλε? Σε λίγο. Σε λίγο θα σου στείλω μήνυμα. Θα μου στείλεις. Εντάξει, φίλε. Ευχαριστούμε πολύ. Έγινε, για χαρά. Τώρα, μη μου στέλνετε όλοι θες δεξιμπακ, θες εκείνο, θες το άλλο. Αν θέλετε τα πείτε, θα πάμε στο break και όταν επιστρέψουμε θα ανοίξω τις γραμμές. Και άλλο τι λέμε, το θες. Το θέμα είναι τι θέλει ο Ερέρα. Αυτός τι θέλει. Και επίσης, και τι μπορείς να πάρεις είναι το θέμα. Αλλά θα τα συζητήσουμε μετά το break που θα πάμε ευθύς αμέσως. Πάμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Το κάναμε σε ένα βαθμό με τον Νίκο και βέβαια το κάναμε λίγο καταχρηστικά υπό την έννοια ότι ακόμα δεν ξέρουμε το ρόστερ της ομάδας.
και δεν ξέρουμε ακριβώς ποιοι είναι οι παίκτες για να μπορούμε να δούμε και κάποιες εναλλακτικές επιλογές. Όταν σχηματοποιηθεί και το ρόστερ, νομίζω ότι στην Ολλανδία θα έχουμε πολλά περισσότερα να λέμε αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάμε όμως να ανοίξουμε τις γραμμές 23-10-287-888 και να σας ακούσουμε. Παρακαλώ. Έλα, καλησπέρα. Χρυσανθός. Έλα, Νικό. Πάμε γρήγορα. Επιτέλους, ρε, μιλάτε λίγο για μπάλα, ρε. Έτσι είναι. Επιτέλους, να πούμε, είχαμε μπλέξει εδώ και 6 χρόνια με τις μετριότητες αυτό το σύλλογο. Θέλω να σου πω κάτι. Ο Μάνα Χρύσαν θέλεις δίκιο και δεν ξέρω ποιος το είτε θέλει και δεξιμπάκ. Δεν μπορείς να πας με Πούρπο και Τζανακάκη. Γιατί δεν τους θεωρώ ότι είναι αξιόπιστος αυτά τα. Ο ένας είναι 35, ο άλλος πόσο είναι. Ο Τζανακάκης μια χαρά είναι, ρε παιδιά, ως ποδοσφαιριστής. Από εκεί και πέρα, αν θα είναι για βασικός ή όχι, θα το κρίνει ο προπονητής. Ναι, μόνο ένας θα είναι. Όχι, ρε, άμα είναι και ο Μπούρμπος και έχεις και ένα μικρό από πίσω τρεις. Είπαμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Ναι. Ένα παίκτη έχεις. Αν στον Μπούρμπο καλύτερα να ξαναζήσει το Νέτο. 36 είναι ο Νέτο. Ο Νέτο είναι 38. Πάμε παρακάτω. Όχι, ρε φίλε, είναι 38 ο Νέτο. Όχι και 38. Ο Νέτο όταν ήρθε στον Νέτο, πώς ήρθε, ξέρεις. Το 9 ήρθε. Πάμε στην ουσία. Ο Νέτο έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο. Ωραία. Έχει σταματήσει. Θα χρειαστεί και στόπερ θα χρειαστεί. Θες και ένα ποδοσφαιριστή μαζί με τον Σόζα που να δει την πρώτη πάσα στα χαφ. Mm-hmm. Και στο εξάρι. Το εξάρι πιο εξάρι. Ένα εξάρι που να είναι κόφτης. Θα πάρεις. Εννοείται πρέπει να πάρεις. Και από την αριστερή έχεις το παιδί που ήρθε από την Ισπανία, ο Μενέντες, είναι και ο Βαλεριάνος, είναι εκεί πέρα. Θα δούμε. Από αριστερά. Θα δούμε. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή είναι στο βουνό ο Τσουμάνης, ο Βαλεριάνος. Ποιος? Ο Τσουμάνης, ο Βαλεριάνος. Ποιος Τσουμάνης, παιδιά, πέρυσι δεν έπαιξε. Ποιος Τσουμάνης, ειλικρινά πλάκα μου κάνεις τώρα. Γιατί ρε φίλε. Γιατί. Όχι ρε φίλε, κοίταξε, είπαμε να μιλήσουμε για μπάλα. Ναι. Μην απαξιώνεις όμως. Μην απαξιώνεις. Εγώ για τον Τζουμάνι έχω καλή άποψη. Σε σχέση με άλλους έχω καλή άποψη. Δεν σου είπα για βασικό. Αλλά έχω Μενέντες. Δεν πήρα Μενέντες για βασικό. Ναι, έχεις, κοίταξε, έχεις και τα αγάπη που έχεις 6 χρόνια να πάρεις. 4 παίκτες. Που από ό,τι λέγεται είναι πολύ γρήγορο, έτσι. Είναι και ο Ντεκινή, είναι το παιδί που πήρε ο Γκαρσία. Επιτέλους πήραμε και ένα Γκαρσία, έχουν ξεχάσει για Γκαρσία. Όντως. Λοιπόν, θα δούμε. Να σχηματοποιηθεί το ρόστερ και μετά θα πούμε συνολικά. Αλλά το θέμα είναι. Απλά πρέπει να καταλάβουμε και κάτι, Νίκο. Δεν γίνεται να βάλουμε 25 πρωτοκλασσάτους καινούριους παίκτες. Άρα, αυτούς που όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι δεύτερες ή τρίτες επιλογές, ναι, και θα μείνουν στην ομάδα μας φέτος, γιατί ξέρουμε ότι θα είναι δεύτερες και τρίτες επιλογές, δεν πρέπει να τους απαξιώνουμε, λέω εγώ. Ναι, αυτό λέω. Εμένα μου αρέσει είναι το 4-4-2. Θα δούμε. Όχι με ρομπό, το 4-4, αλλά θέλει γρήγορους παίκτες όμως. Θα δούμε. Τα χάφους πρέπει να είναι πολύ εκρηκτικά. Και θα σου πω κάτι, εγώ θέλω το εξάρι που μου θυμίζει τον παλιό Νάτσο Γκαρσία, τον αυτή και τον Επεγλέρα. Αυτούς τους τρεις είχα σαν το εξάρι το καλό. Mm-hmm. Θέλουμε. Και ο Βιτόλο, και ο Βιτόλο ήταν καλός. Και ο Βιτόλο ήταν καλός, αλλά δεν το λες γιατί μας πούλησε. Άντε, κλείστε τώρα. Γεια. Ήθελα να πω και για το center four, αλλά εντάξει. Θα τα πούμε και άλλη φορά. Παρακαλώ. Να πω κι εγώ έλα. 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 Ακού έλα. Τι έλα ρε φίλε. Ρε φίλε, με το έλα έπρεπε να πεις του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 τ
κερδίσουμε. Λοιπόν. Ναι, συνήθως ναι, έτσι θα γίνει. Αν τα παίξουμε και κύπελο. Εντάξει, ένα μάτι εδώ. Εντάξει, εγώ τον καταλαβαίνω τον κόσμο. Και του έλειψε και θέλει να διασφαλίσει ότι θα είναι το καλύτερο. Ο Τσουμάνης έχει συμφωνήσει προφορικά και αυτός. Δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο ακόμα. Εντάξει. Θα δούμε. Εντάξει. Αλλά εντάξει, ηρεμία. Ένα μάτι την εβδομάδα θα παίξουμε. Δεν μπορούμε να προσπαθώ πάρουμε. Τόση ώρα, ξέρετε, προσπαθώ να θυμηθώ. 10. Όχι, Στέλιο, προσπαθώ 30. Να θυμηθώ. Στις καλές χρονιές, καταρχήν παίζαμε, τη μία χρονιά παίζαμε με Τίνγκα από τα αριστερά. Ποιος ήταν ο αναπληρωματικός του?
Α, αυτός πήγε και στην Καλαμαριά, ρε. Ποιος? Μετά. Ο Νάιντος. Αυτό θέλω να καταλάβει ο κόσμος. Ο Νάιντος, δεν ότι είναι. Ότι μετά, δεν σου λέω να πάρουμε του Τατίνκα που κάνανε 20.000 ο καθένας, αλλά μετά πάμε με τον Αράνο. Με τον Αράνο. Ο Αράνο ποιον είχε ένα πληρωματικό. Ο Αράνο ποιον έχει ένα πληρωματικό. Δεν θυμάμαι τώρα. Εδώ είχαμε τον Τζουκάνι, ρε. Α, τον Τζουκάνι, ναι. Δεν γίνεται λοιπόν, δεν γίνεται λοιπόν, 25 πρωτοκλασάτι να έρθουν. Ρε παιδιά, όταν λέμε να πάρουμε, να πάρουμε, αλλούτσε πονάει. Θα έχεις και παίχτες οι οποίοι ναι, οκ, δεν μας κάνουν για, αλλά είναι για δεύτερη. Για εναλλακτικές λύσεις. Τα μπακ που σας έγραψα, το μόνο που πρέπει να έχουν τα μπακ είναι καλή σέντρα. Ο Βαγγέλη μου λέει ήταν ο ένας. Δεν έπαιζε αριστερά ο Βαγγέλη εκείνη τη χρονιά. Δεξιά έπαιζε. Μαζί με τον Νέτο έπαιζε. Μείο Νέτο, μείο Βαγγέλη μετά. Και όχι μείο Νέτο, στα 6 μάτς. Στα 6 μάτς στους ομίλους του Europa League, ο Βαγγέλη έπαιξε. Δεν έπαιξε ο Νέτο. Αφού δεν ήθελες να έχεις πρόθεση, ήθελες να μην φας γκολ. Και έκανε μεταγραφή μετά ο Χρήστος. Ναι, το ζήτημα είναι ότι τα μπακ σου. Όπου βάζει το 4-4-3 που λέει. Καταρχήν δεν τα έχουμε δει ακόμα. Ε. Δεν έχουμε, δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι. Πρέπει να είναι πολύ γρήγορα και να βγάζουν οι σέντρες. Εγώ καταλαβαίνω και ότι. Τον ότι πάρει για μπακ, ναι. Αλλά μόνο μπακ δεν ήταν ο άνθρωπος. Βιαζόμαστε να μαλώσουμε πολλές φορές. Άκουγα 3-4 μέρες Αριανούς να μαλώνουν για το ε. Ότι θα πάμε στο ε. Όχι, θα πάμε. Άμα πάμε με κεντρική τέτοια, έλεγε ο ένας, δεν μας πειράζει. Αν πάμε μόνοι μας, μας πειράζει. Αν τα πάρει Νόβα, φίλε, και δίνει κάποια μάτια στο ε, δεν μας πειράζει. Αν τα πάρει Νόβα και δώσει ώρα του Άρη του ε, μας πειράζει. Τους βάζαν στην πρίζα, ο Σαββίδης σε δώσει τα λεφτά κτλ. Μαλώναμε. Βγαίνει τώρα προς τα έξω ότι το πιθανότερο 80% είναι να είσαι Νόβα ΕΡΤ. Τζάμπα μια εβδομάδα μαλώναμε. Το φάγαμε το τυράκι όμως. Εντάξει, το τρώμε γιατί είμαστε. Όχι, ρε Στέλιο, να μην το φάμε. Να μην το φάμε πλέον. Είμαστε στην απέξω πολλά χρόνια. Εντάξει. Και έχουμε τη μούλα και την τρέλα. Επειδή είμαστε στην απέξω. Αλλά εγώ έχω να πω ότι ένα μάτς την εβδομάδα θα παίζουμε. Ένα μάτς την εβδομάδα. Άνετα μπορούμε να τη βγάλουμε και με Τζανακάκι Μπούρμπο. Άνετα μπορούμε να τη βγάλουμε και με, ξέρω εγώ, Βαλεριάνο Μενέντες. Ένα μάτς την εβδομάδα. Δεν γίνεται να έχεις τους πάντες και τα πάντα. Και εγώ ήθελα να έχουμε 11.300. Δεν γίνεται τη δεδομένη στιγμή τώρα. Του χρόνου, αν η ομάδα βγει πέμπτη, είναι άλλη ιστορία. Έτσι. Και αν κάπου πρέπει να βάλει λεφτά απόψη μου, είναι στο 6 και στο 9. Κερδίζει αυτό που βάζει τα γκολ. Και στον Άρη έχουμε να βρούμε γκολτζί πολλά χρόνια. Που να έχει εύκολο γκολ. Παίχτη. Έχεις φίλο το Διαμαντόπουλο, 16 έβαλε. Ποιος? 16 έβαλε ο Διαμαντόπουλος. Εντάξει, εγώ σου λέω όμως τώρα είναι άλλα τα δεδομένα. Έτσι. Και μην ξεχνάς και με τις καλύτερες ομάδες, την καλύτερη ομάδα που είχαμε τους Ισπανούς, πόσα χάναμε. Ναι. Έγινε στέλιο. Χάναμε πάρα πολλά μάτια. Κλείσε γιατί οπότε, περιμένουν κι άλλοι. Ηρεμία. Έλα. Έλα, γεια. Επόμενος. Καλησπέρα. Καλησπέρα και εσένα. Σε είδα σήμερα στη Φράγκον, αλλά μιλούσε στο τηλέφωνο και δεν σε ενόχλησα. Κακός, έπρεπε να με ενοχλήσεις. Εντάξει, την άλλη φορά. Θα συμπέσουμε. ο Τσουμάνης είναι πολύ υποτιμημένος. 100%. Και, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν ήταν πρόπερση χειρότερος του Καράμπελα, σε καμία περίπτωση. Δεν το συζητώ, ο Καράμπελας ήταν πολύ μέτριος. Η δε συνεχής παρουσία του Βαλεριάνου φέτος, Πασερτώσει, ήταν και ο παίκτης του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή, μην τα ξεχνάμε. Έτσι. Δηλαδή, και το παιδί κλείθηκε να παίξει 2-3 φορές, δεν γκρίνιαξε και όταν έπαιξε ήταν και καλός. Στο κύπελλο του Μάνης ήταν καλός. Αυτό, παρένθεση. Τελικό κυπέλλον του Παναθηναϊκού, αριστερό μπακ παίζει ο Βαγγέλη. Γιατί ο Βαγγέλη είχε τη δυνατότητα να παίξει και αριστερά και δεξιά. Σωστά. Ο Βαγγέλη, λοιπόν, εγώ μου έκανε εντύπωση που δεν ήρθε φέτος. Το περίμενα να σου πω την αμαρτία μου. Γιατί έχει αυτή την ικανότητα. Είναι πασπαρτού. Αριστερό μπακ δεν τον είχε καθιερώσει ο Μπάγκεβιτς. Ναι. Είχε αυτή την ικανότητα. Τώρα η ομάδα έτσι όπως δημιουργείται το παζλ που για μένα είναι πάρα πολύ καλό προς το παρόν. Δηλαδή τον Τιγκινί τον έχουμε περάσει στα ψηλά. Για μένα ήταν στους 5 καλύτερους παίκτες του περσινού προαθλήματος. Δεν ξέρω γιατί τον θεωρούμε. Δηλαδή είναι πολύ καλή μεταγραφή. Ο Τιγκινί είναι ο παίκτης που πριν από ένα μήνα
Η ώρα για σπορ βγήκε με πρωτοσέλιδο, ναι. Έξυπνη βόμβα. Ναι, ναι, αντί του Λάζαρου. Και δεν του έδωσε ο Μελισσανίδης τα 190 τον πρώτο και τα 200 το δεύτερο που ζήτησε, που πήρε από τον Καρυπίδη. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Όσο δε για τα συστήματα, στο 4-3-3 έχεις ένα εξάρι και δύο οχτάρια. Εντάξει, αν παίζει έτσι, ναι. Μπορεί να παίξει και έτσι. Δεν έχεις δεκάρι. Πιο κοντά είναι πάντως στον Κολάσο το 8 από το 10. Μπράβο. Άρα αυτό θέλω να πω. Και επειδή ο Ματίγια, εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς αν είναι το εξάρι που δαγκάνει και βαράει. Όχι λες. Όχι. Πιο πολύ στο 8 πάει κι αυτός. Μπράβο. Άρα πάρ' το σιώπη να τελειώνουμε. Μα αυτό ψάχνεις. Πόσο δύσκολο είναι αυτό, αλήθεια, το συγκεκριμένο. Αυτό δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι δύσκολο ή εύκολο. Ξέρω όμως ότι μέχρι τα τέλη Ιουλίου δεν θα ξεκαθαρίσει. Γιατί, άρα ή θα πας σε μια επιλογή καλού αμυντικού χάφ όμως που χρειάζονται χρήματα. Έτσι. Ναι, πήγα το Σιώπη χρειάζεται. Ισπανό τέτοιο. Ναι, 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 ναι. Και θα πεις ok το Σιώπη άστονα ή θα τον περιμένεις ή θα τον περιμένεις. Μέχρι ναι. Με τον Ολυμπιακό αυτός λοιπόν έχουν πολύ κακοί αυτοί. Και δεν ξέρω ο Ολυμπιακός τι θα τον κάνει. Δηλαδή ο Ολυμπιακός αν μπορούσε να τον κρατήσει στον πάγκο, μου δίνει αυτή την αίσθηση ότι έχουν πολύ εχθρική διάθεση για να τα βρούνε ειρηνικά και να σου καλύψω εγώ λίγο από το σουκάτι. Με τον Ολυμπιακό δεν πάνε, είναι πολύ στα μαχαίρια ο Σιώπης. Άρα θα πρέπει να εξαντλήσουμε το χρονικό περιθώριο. Γιατί ένας Ισπανός που προτάθηκε χθες, δεν ξέρω αν το είχατε κι εσείς. Δεν απασχολεί, όχι. Έχει απορριφθεί. Αυτός από την Αυστραλία. Ναι, γι' αυτό και δεν το βάλαμε. Okay, εξετάστηκε, πάντα... αλλά η κατάστασή του τα τελευταία δύο χρόνια, αυτό λένε, τώρα αυτό που σου λέω είναι μέσα από τους ανθρώπους του Άρη. Η κατάσταση τα δύο τελευταία Μπράβο. Χρόνια, τον είδε δηλαδή ο Ρέρα, τον έψαξε, αλλά είπε δεν είναι αυτό που θέλουμε. Είναι πεσμένος, γιατί εγώ τσεκάρω με τον τρόπο που εσείς το γράφετε, πάντα δείχνετε το πόσο ισχύει ή όχι. Είχε χρόνια ο Άρης, και αυτό θέλω να το αξιολογεί ο κόσμος, να ακούει παίκτες πρωτοκλασάτου στην Ισπανία. Πρωτοκλασάτου. Δεν είναι Μπαρσελόνα Ρεάλ. Πρωτοκλασάτου εννοώ παίκτη ο οποίος παίζει. Είναι από τους κορυφαίους στη Σεκούντα και παίζει και στην Πριμέρα Ντιβιζιόν. Άρα αυτομάτως για την Ελλάδα είναι πρωτοκλασάτου. Μα δεν μπορεί να πάρει κάτι παραπάνω. Έτσι. Αυτό που κυνηγάει η Μπαρσελόνα. Ακριβώς. Λέω λοιπόν ότι παίκτες τέτοιοι έρχονται και λένε ήρθα για τον Ερέρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό. Με το Σέντερφορ. Τι κάνουμε ακριβώς. Με το Center 4 κυνηγάμε παίκτη ο οποίος θα είναι το πιο ακριβό συμβόλαιο στην ομάδα. Είναι δύσκολο, άρα και εκεί μπορεί να περιμένουμε λίγο παραπάνω. Βέβαια. Θα δούμε. Αν και έχω την αίσθηση ότι γενικά χρήσαμε θα πάρουμε αρκετά άλλους παίκτες. Δεν θα πάρουμε άλλους τρεις, ας πούμε. Θα πάρουμε τρεις-τέσσερις για ενδεκάδα. Ακριβώς για ενδεκάδα, σίγουρα. Και άλλους τρεις-τέσσερις οι οποίοι θα είναι να έρθουν από πίσω. Και μπορεί να σου πω κάτι. Και αν από αυτούς που έχεις τώρα με συμβόλαια. Που είναι 7, 8, 9. Φύγουν 4-5, ενδεχομένως να πάρεις κι άλλους. Ναι, θα φύγουν ίσως αν βρουν κάτι. Δηλαδή, μην αρχίσουμε να μαλώνουμε πάλι για τα Εγώ νομίζω είναι εύκολο για 3-4, ήδη υπάρχει ενδιαφέρον. Σίγουρα θα υπάρχει. Δηλαδή, ο Σπανός, 4 τους θέλει πακέτο να πάνε. Το θέμα είναι στους 25. Ο κόσμος να έχει υπόψη του ότι από τους 25-26 που θα έχει, οι 7-8 θα είναι όχι αναπληρωματικοί. Θα είναι στην κερκίδα σε κάθε μας. Έτσι. Άρα θα μπορούν να πρέπει να είναι στην κερκίδα. Δηλαδή όταν έχεις στην πεντάδα στον Γκάλ και το Γιαννάκη, πρέπει στον πάγκο να έχεις και το Δοξάκι. Έτσι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Απλά ο κόσμος νομίζει ότι θα πάρεις 5 γκάλιδες, 5 Γιαννάκη. Και τα λεφτά δεν έχεις, για να είμαστε σωστοί έτσι. Γιατί αν τα έχεις, δεν το συζητώ. Τέτοιους πρέπει να πάρεις. Αλλά και τα λεφτά δεν έχεις για τέτοιο πράγμα. Και δεν γίνεται κιόλας, ρε παιδιά. Όχι. Χρειάζεται να σου πω κάτι και τα λεφτά να έχεις. Η ομάδα θέλει ισορροπία και στην προπόνηση και παντού. Αν αρχίσουν η γκρίνια και η μύρλα. Δεν το συνηθίζω, αλλά θα σου φέρω παράδειγμα τον ΠΑΟΚ. Αυτό ο ΠΑΟΚ λεφτά έχει. Και πολλά. Βλέπετε να έρχεται επιθετικός. Γιατί τι λένε στον επιθετικό. Σε θέλω, είσαι παικταρά, θα είσαι αναπληρωματικός του Πρίγιοβιτς. Ακριβώς. Έρχεται ο άλλος. Ακριβώς. Τα δίνω εγώ τα λεφτά. Ο καθένας με τον ρόλο του. Άρα για να έρθω δεύτερος πρέπει να είμαι δευτεροκλασάτος. Ακριβώς. Εκτός αν πάω, ναι θα πάω ρε φίλε να είμαι αναπληρωματικός του Ρονάλντο. Ναι θα πάω. Είμαι πρωτοκλασάτος αναπληρωματικός του Ρονάλντο. Εντάξει. Είναι όπως το λένε ο Χάβι, πώς το λένε το Κολομβιανός το 14. Χάβι Ροντρίγκες, πώς λέγεται αυτός. Δεν του ξέρω και καλά τα ονόματα της. Πώς το λένε. Που έχει η Ρεάλ τον Κολομβιανό. Έφυγε. Έφυγε. Ο Χάμες. Αυτός, ναι, πού παίζει τώρα. Ο Χάμες παίζει. Όπου παίζει. Αυτός πήγε,
την πρώτη χρονιά να παίξει backup του Ρονάλντο. Ναι. Δεν ήταν μειωτικό για αυτόν ότι έπαιζε backup του Ρονάλντο. Όχι βέβαια. Γιατί υπάρχει γκρίνια, ξέρω εγώ, ο Νασλίδης. Ο Νασλίδης είχε συγκεκριμένο ρόλο στον Άρη. Δεν ήρθε να είναι το 9 που θα παίζει βασικό. Αν μου πεις ότι ο Νασλίδης ήρθε να παίξει βασικό, σου πω όχι, ρε φίλε. Ακριβώς. Αν όμως γιατί... μου πεις ότι ο Νασλίδης θα μπαίνει στο Βικελίδη στο 70 μπράβο, για να μου λύσει δύο άμυνες. Άσχημη επιλογή είναι να μπαίνει φονταριστός όποτε χρειαστεί. Έτσι. Δηλαδή, μην τρελαινόμαστε. Με την ΑΕΚ, να ξέρει ο κόσμος, δεν θα έχουμε σεντερφόρ πιθανότατα. Έτσι δεν είναι. Στην Μπάγερ, μου λέει, πήγε ο Χάμες. Μπράβο. Στην Μπάγερ. Με την ΑΕΚ μεθαύριο δεν θα έχουμε ακόμα το σεντερφόρ. Μπορεί και να το έχεις. Μπορεί και να το έχεις. Okay. Θα δούμε. Πιθανότατα δεν θα το έχεις. Δεν θα το έχεις. Τουλάχιστον σε κατάσταση για να παίξει. Γιατί αν έρθει σε 10 μέρες. Ο Κόκε ήρθε 14 Αυγούστου. Μπορεί να χρειαστεί να αξίζει να περιμένουμε. Να, μπορεί αυτός που θέλουμε να ζητάει 480 και να κλείσει με 380 τον Αύγουστο. Λέω εγώ. Άρα μπορεί να χρειαστεί να περιμένει. Έτσι είναι. Να είσαι καλά. Άδια. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ. Ναι. Πάμε σε break. Αν έχουμε φίλο, το φίλο. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Χρυσό. Σας ακούμε εσάς και μετά θα πάμε σε break. Καλησπέρα. Σε όλη την παρέα εκεί. Δεν συνεχίζω να παίρνω στο ραδιόφωνο, ίσως είναι η δεύτερη φορά. Το μικρό σου πες. Φέτος. Γιώργο με λένε. Ωραία, Γιώργο, πάμε. Απλά έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Ενθουσιαστεί. Γι' αυτό, ναι, και γι' αυτό θέλω να μοιραστώ τον ενθουσιασμό μου με όλους εσάς. Ναι. Για την ώρα πάμε τέλεια. Τι μας έκανε ο πρόεδρος ο Καρυπίδης με βάση τις δυνατότητες, είπαμε δεν είναι κανένας Βαρδινογιάννης, φτιάχνει το γήπεδο, φτιάχνει το βοηθητικό, έφερε προπονηταρά που με βάση τις συνθήκες τέτοιο θέλαμε μετά από τόσα χρόνια που λείπουμε, έτσι, να ναι. Είχε εμπειρία, να είχε γνωριμίες, μπλα μπλα μπλα. Λίγο μπορεί να άργησε, αλλά το περιμέναμε ότι δεν γίνεται, ότι είχαμε ένα πρόβλημα σε θέμα χρόνου. Ή στο marketing, στο πώς να πλασάρει τα διαρκείας, μπλα μπλα. Παρέτηση. Εδώ οι Αργιανοί μετά από 4-5 χρόνια που είμαστε στη Β' Γάμα χρειάζεται να σου φέρω μεταγραφή για να πάει να πάρει διαρκείας. Όχι. Άρα το θέμα αυτό δεν είναι. Η δική μου η άποψη είναι ότι δεν πρέπει. Χρυσαφέ. Ότι δεν πρέπει. Άφησε με λίγο να μιλήσω γιατί σε πρόκειται τον πατέρα μου, δεν ακούσε μονάδες. Ναι. Λοιπόν, το πάμε τέλεια. Το αγωνιστικό σχεδιασμός ποιος ήταν, έτσι όπως το καταλαβαίνω και εγώ και είπαμε στην Ελλάδα είμαστε και όλοι είμαστε προπονητές. Κρατάω 12-13 παίκτες από τη Β' Αθηνική σαν backup και θα σας φέρω 10 μεταγραφές, 11 δάτες, 11. Εκτός από το Σόζα, όλοι οι άλλοι 10 θα είναι βασικοί. Μέχρι τώρα σου έχω φέρει 6, συν το Σόζα. Θα φέρει και ένα αμυντικό χαφ που θα είναι λογικά ξένος. Περιμένουμε για το Σιώπη, άμα έρθει ο Σιώπης θα διώξει για να κάνει ή τον άλλον. Θα φέρει δεξί fullback, τώρα μια που έλεγε για τα συστήματα. Για μένα το βασικό του σύστημα του Ερέρα είναι αυτό που έλεγε και με τον εσωτερικό χαφ. Έχει στα αριστερά και δεξιά την κοινή αριστερά των άλλων που έφερε, τώρα είναι winger, στα αριστερά δηλαδή. Έχει τους δυο fullback, έχει στα δυο σου στόπερ, αμυντικό χαφ και εσωτερικό χαφ θα έχει στον Κολάσο. Δεξιά θα έχει στο οχτάρι τον άλλο τον Μενίδη, πώς το λένε. Και μπροστά κορυφή την επίθεση. Άρα θα πάρουμε σίγουρα ένα επιθετικό βασικό. Θα πάρουμε σίγουρα ένα αμυντικό χαφ βασικό. Σωστά. Θέλουμε να πάρουμε και ένα δεξιμπακ που θα είναι full back. Καλώς και ο Δανακάκης, αλλά χρειάζεται και ένας ακόμα. Όσο για τον Μπούρμπο, εντάξει, είναι το παλικάρι, θέλει να τελειώσει την καριέρα του. Έτσι αλλιώς δεν στηριζόμαστε σε αυτόν. Αλλά και να μείνει με ένα χαμηλό συμβόλαιο που θα είναι χαμηλό, δεν μας χαλάει. Ναι. Δεν μας καλά. Λοιπόν, παιδιά, στήριξη. Ο Καρυπίδης το πάει πάρα πολύ καλά το έργο. Σε λίγο θα που αγωνώσετε και τις μεταγραφές για λεφτά, σε λίγο θα λέτε μην κάνουμε καλή κίνηση, γιατί που θα βρούμε τα λεφτά να μην χρωστάει ο Άρης και να μην κάνει. Εκεί θα ναι, όντως γίνεται και αυτό. Ναι, εκεί θα το πάω. Ο Καρυπίδης, να ξέρεις, έχει ήδη γίνει αριανάκι σε εισαγωγικά, με την έννοια γουστάρει πολύ με αυτό που κάνει και εγώ απορούσα που λέγα ότι θα πάει στην Αμερική και θα πουλήσει την ομάδα. Δεν υπήρχε περίπτωση. 10 εκατομμύρια ευρώ να το δίνανε στην παρούσα φάση, γιατί είναι και αυτός καβλωμένος πάρα πολύ με την όλη φάση, δεν γινόταν συμπαίκτη έψαχνε, όχι να αφήσει την ομάδα. Ναι. Μπορεί σε 2-3 χρόνια να λένε άλλα, αλλά στην παρούσα φάση δεν υπήρχε περίπτωση από τον Καρυπίδη. Έχει όνειρα για τον Άρη και γουστάρει με αυτό που κάνει. Να είσαι καλά. Τίποτα, παιδιά, πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτό να ξέρετε. Εγώ έχω να νιώσω έτσι από την εποχή του Κοντομινά, να φανταστείς. Που ήμουν στην Αγγλία και σπουδάζα και είχα μάθει για τον Αγαπητοκλέο, για αυτά, για λεπτά. Αντί από τότε έχω να
ενθουσιάσει το τόσο. Έγινε Γιώργο. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Καλή συνέχεια, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε και στο φίλο, τον τελευταίο πριν τον break. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Έλα, Αντώνη. Εγώ είμαι Αντώνης. Ναι, ναι. Α, με κατάλαβα. Ναι, ναι. Λοιπόν, πρώτον, αν του δίναν 10 εκατομμύρια, μακάρι να την έδινε την ομάδα και να πήγαινε στο καλό. Αν του δίναν 10 εκατομμύρια, να τα έπαιρνε. Εννοείται και να πήγαινε στο καλό κιόλας. Γιατί όποιος μπορούσε λοιπόν να δώσει 10 εκατομμύρια, σήμαινε ότι θα έχει άλλα 10 να βάλει τουλάχιστον την ομάδα. Ακριβώς. Και θα ήταν μάλιστα και ένας από τους καλύτερους προέδρους του Άρη των τελευταίων, δηλαδή θα ήταν στο top, ας πούμε. Και ένας από τους καλύτερους. Αν έκανε κάτι τέτοιο. Συγγνώμη, αν είχε πάρει την ομάδα από την Γάμα και τη Βήτα, την ανέβαζε, έκανε καινούργια ΠΑΕ, άρα έσβηνε έμεσα τα χρέη τα παλιά, έβαζε 4 εκατομμύρια και έβαζε και 6, 7, 5 πόσα θα στην τσέπη, με φίλε, τι άλλο θες. Εντάξει, λοιπόν, παιδιά, καταρχήν έχουμε τόσους προπονητές πλέον που σας ακούω και χαίρομαι πάρα πολύ που ναι, πιστεύω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τον Ερέρα και να πηγαίνουμε σε ένα ή πρωί, μεσημέρι, βράδυ να πηγαίνουμε στα 3-5 πηγάδια. Εγώ θα πάω αύριο. Θα πάω αύριο να τον, να τον πιάσω λίγο, να τον πω λίγο δύο πράγματα. Πώς θα κάνει. Πες ότι υπάρχουμε κι άλλοι. Ότι υπάρχουμε κι άλλοι. Λοιπόν, δεν πάει να είναι ο Μπούρμπος, ο Τσουμάνης, άμα ήταν ο Μπουρμπίνιο ή ο Τσουμίνιο ή κάπως αλλιώς όλους πάντων τους τα λέγανε τα παιδιά, δεν θα μιλούσαμε τόσο απαξιωτικά όσο μιλάμε για αυτούς. Αλήθεια. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Υπάρχει μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να μας ακούνε. Πώς θα νιώθουν, ρε παιδιά. Είναι μεγάλο λάθος τώρα. Αυτοί οι παίκτες είναι της ομάδας μας, τέλος. Πρέπει να σεβόμαστε τους πάντες και τα πάντα. Αυτό είπα και εγώ πριν. Τώρα, δεν πρέπει να υποτιμάμε και να μειώνουμε κανέναν. Έτσι. Και σε ό,τι αφορά το έψιλον και όλα αυτά που ακουγόντουσαν, μία εκπομπή είχε σε έναν άλλο σταθμό, το είχε αναγάγει σε ένα θέμα τρελό. Και μάλιστα έλεγαν ότι τι θα κάνει ο Άρης και αν και θα πρέπει να χάσει και αν πρέπει το ένα το άλλο. Και δεν έλεγαν, ας πούμε, για παράδειγμα, οι άλλες 6 ομάδες και αυτές θα έπρεπε, αν πάνε στο έψιλον, να δηλώσουν υποταγή, υποτίθεται. Μιλούσαν μόνο για τον Άρη, προκλητικά και χωρίς δηλαδή κανένα δισταγμό. Τέλος πάντων, αυτά είναι που πρέπει να ακούμε και να αντιδρώμε έτσι όπως πρέπει, πιστεύω. Και κατακλείδη να κλείσω όλη δίπλα στην ομάδα, διαρκείας και κριτική πάντα στον κύριο Καρυπίδη. Τίποτα άλλο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να σας πω ότι πριν από λίγο η Γιουβέντους ανακοίνωσε την απόκτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο, τον έφαγα. Είπα πριν για βασικούς και αναπληρωματικούς στη Ρεάλ και κατευθείαν τον έφαγα. 105 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει η Ρεάλ για την παραχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Γιουβέντους. Τότε να κάνω break. Άντε κάνω ένα πεντάλεπτο συμμαζεμένο για να έρθω ένα δεκάλεπτο ακόμα να ανοίξω γραμμές. Έχουμε ένα τεταρτάκι. 23-10-287-888. Ρε Καρυπίδης, τον έφαγε. Στον έφαγε ο Ανιέλη τον Κριστιάνο. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν! Ο 779 λέει: θέσεις μεταγραφών. Εννιάρι, εξάρι, δεξί μπακ, δεξί στόπερ. Ο Τόρες, καθαρό αιμο εξάρι. Αν ναι, σημαίνει ότι καταλείπεται η αξιόπιστη επιλογή Σιώπη λόγω καθυστέρησης. Όχι, ο Τόρες δεν πρόκειται να έρθει. Με τούτα τίνγκα Νάιντο, ο κόσμος στήριζε. Τώρα δικάζονται όλοι πριν ακόμα υπογράψουν και λόγω Νασλίδη δεν παίρνουν διαρκείας. Ταξιθέτη και ψυχολόγο να πάρει, είπα. Για αυτούς που ρωτάνε, αναφορικά με τους τρεις παίκτες που ήρθαν χθες το βράδυ, να σας πω ότι ο ένας εκ των τριών, καταρχήν και οι τρεις περάσαν εργομετρικά και τα λοιπά και δεν έχει πρόβλημα κανένας από τους τρεις με βάση την ενημέρωση που έχουμε από την ΠΑΕ Άρης. Αυτή είναι η ενημέρωση και σας τη μεταφέρουμε. Ο Ματίγια λογικά θα ανακοινωθεί σήμερα και οι άλλοι δύο πάνε για ανακοίνωση αύριο το πρωί. Λογικά λέω. Άρα ο Ματίγια θα ανακοινωθεί σήμερα και οι άλλοι δύο αύριο το πρωί
Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε αυτήν την τη στιγμή. Και αύριο βεβαίως θα περιμένουμε να δούμε στην Θεσσαλονίκη αρχικά και τους Αργεντίνους, τον Ματέο Γκαρσία και τον Νίκολας Γκολάσο. Γκολάσο ή Κολάσο. Πώς από τα δύο ρε φίλα τους λέμε. Θα δούμε πώς θα τους λέμε. Ναι, λέω Στέλιος, άρα εγώ θα τους πάω λέει στα 3-5 πηγάδια. Να τους πάω εγώ, εντάξει. Να δούμε, κανονίσουμε ρε φίλε. Να τους πάω, δεν γίνεται, όπως έχω το γιο μου μαζί. Λοιπόν, αυτά σε σχέση και με τους παίκτες που αποκτήθηκαν και είναι να ανακοινωθούν και επίσημα από την ΠΑΕ Άρης. Αύριο είναι το κρίσιμο συμβούλιο της Super League και αναμένεται να δώσει το παρόν και ο Θόδωρος Καρυπίδης. Υπάρχει η επικύρωση της βαθμολογίας της Football League και επομένως θα γίνει η εγγραφή αύριο του Άρη και του Όφη και θα υπάρξουν και τα θέματα αναφορικά με έγκριση προκηρύξεων πρωταθλημάτων. Δεν πρέπει κάποια στιγμή, παιδιά, να γίνει μια κλήρωση για το πρωτάθλημα της Super League. Τι θέλουμε, την κλήρωση την κάνουμε φέτος. 25 Αυγούστου αρχίζει το πρωτάθλημα. Είμαστε 10 Ιουλίου και δεν έχουμε κάνει ακόμα κλήρωση. Πότε ακριβώς περιμένουμε να την κάνουμε εκεί στη Super League, πότε περιμένουμε? Ένας φίλος μου ζητάει να σχολιάσω το νέο σύστημα κυπέλου. Τι να το σχολιάζουν, και λίγο πολύπλοκο. Μπαίνουν και ερασιτεχνικές ομάδες εδώ μεταξύ. Στο θεσμό του κυπέλου. Εμένα μου αρέσει. Δηλαδή αυτό γίνεται στη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος, που ξεκινάνε και παίζουν από νωρίς και τα λοιπά. Θα φτάσουν κάποια στιγμή κάποιες από αυτές τις ομάδες να αγωνίζονται και είναι και μια ευκαιρία να παίξουν και με κάποιες μεγάλες ομάδες. Θα το δούμε πώς ακριβώς θα διεξαχθεί με αυτό το νέο σύστημα. Πάλι θα έχουμε πάντως ομίλους με τρεις αγωνιστικές από ό,τι βλέπω εδώ. Στην τέταρτη φάση θα φτάσουμε να έχουμε αυτές τις ομάδες. Μετά θα πάμε στην πέμπτη φάση με 16 ομάδες να προκρίνονται, 8 διπλοί αγώνες εντός και εκτός έδρας. Κάτσε να δω την 7η φάση. 4 νικητές, 2 διπλοί, άρα πάλι εντός και εκτός έδρας. Και ο τελικός που μάλλον θα γίνει στο ΟΑΚΑ. Μάλλον, με αστερίσκο. Άρα, ξανακατεύω φέτος πάλι. Πάλι θα κατεβάσω 30.000 κόσμο στο ΟΑΚΑ. Πια. Εντάξει, αφού δεν το κάνει κανένας άλλος, πάνε μέχρι 17-18. Να μην κατεβάσω εγώ πάλι 30.000 κόσμο, ρε φίλε, να κάνω τη διαφορά. Θα το κάνω, τι θα κάνω. Θα αναγκαστώ να το κάνω. Θα ξανακατεύω. Φεύγουμε. Αύριο βεβαίως θα υπάρχει κανονικά All About Aris on Air. Με Γιάννη Παραπονιάρη το πιθανότερο είναι εδώ πέρα να τον έχουμε στο στούντιο. Αλλά θα με ακούσετε εμένα τη φωνούλα μου από από τα 3-5 πηγάδια, από την Άουσα. Αν βεβαίως και εφόσον γίνει απογευματινή προπόνηση. Διαφορετικά το πάμε μια μέρα μετά. Θα το δούμε όμως στην πράξη αυτό αύριο. Να είστε καλά, ώρα για μπλε ακολουθεί αμέσως τώρα στο Λίμπερο 107,4.